Ο αρχηγός. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Σκουρή και του Γιώργου Χουδαλάκη πώς διαγράφεται η επόμενη ημέρα για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και Βασίλη, κατευθείαν μπαίνω στο θέμα. Ο Στέφανος Κασελάκης νίκησε και μάλιστα με σημαντική διαφορά. Ποιες θα έλεγες τώρα ότι είναι οι μεγάλες προκλήσεις που από σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει? Νομίζω ότι μία είναι καταρχήν αυτή τη στιγμή, την οποία πρέπει να αντιμετωπίζει και θα είναι καθόλου εύκολη. Είναι η στελέχωση του κόμματος. Πρώτα απ' όλα το γραφείο του. Ορίστηκε ο κύριος Καπνισάκης, ένας εξαιρετικός κοινής αποδοχής διευθυντής του γραφείου του, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν ερωτήματα. Αύριο, και στο κρατήσουμε αυτό, στην επίσκεψη που θα κάνει στη Βουλή και στις συζητήσεις για το πώς θα συγκροτηθεί το νέο Προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδος, νομίζω θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις πιθανών και συγκρούσεις. Μπαίνει να δούμε τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Έχει γίνει πρόταση στον κύριο Τεμπονέρα. Θα δούμε αν και πώς θα προχωρήσει. Έχει να κάνει μία σειρά πράγματα. Ακόμα και οι γραμματείς του δεν έχουν οριστεί. Ήρθε σε ένα μήνα, πήρε το κόμμα και τώρα προσπαθεί να στελεχώσει. Είναι βασικό. Για παράδειγμα, θα έχει πρωινό καφέ? Ποιοι θα είναι στον πρωινό καφέ? Πώς θα αντιμετωπίσει δυσκολίες? Μια δύσκολη, για παράδειγμα, υπόθεση είναι ο Παύλος Πολάκης και το τι ρόλο θα έχει. Είναι το πρώτο και το βασικό που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα ασχολείται κυρίως με αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, που έχει να κάνει είναι ότι πρέπει να σταματήσει η πολιτική Eurovision που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η οποία καλό είναι μέχρι ενό σημείου, από ένα σημείο και μετά υποβαθμίζει παραπέρα το πολιτικό σκηνικό. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και στην Κουμουνδούρου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Απλώς να πω ότι από την Πέμπτη και μετά, από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έχουμε μια σειρά δημοσκοπήσεις, οι οποίοι θα καταδείξουν, το κλίμα που υπάρχει μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Έχει φθορά η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι? Δεν είδαμε άλλη δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου. Τι ποσοστό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν με τον κύριο Κασελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναέχει ένα ποσοστό 14, 16, 18%, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Αν έχει πάνω από 20, θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα. Ανεξαρτήτως, αν το είδαμε και στην υπόθεση του Νίκο Ανδρουλάκη που το φέρανε δημοσκοπήσεις με 20-25% και πήγε στις 12-13% στις εκλογές, μετά θα είναι αν θα το τηρήσει αυτό. Αυτές θεωρώ ότι είναι οι πρώτες κινήσεις που έχει να κάνει και οι οποίες θα σφραγίσουν μεταξύ άλλων και την προοπτική της ενότητας ή της διάσπασης ή μεγάλης διαρροής στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Άρα, στελέχωση, κλίμα, πολιτική, όπως είπες και εσύ, Eurovision. Για να δούμε τώρα, Γιώργο Χουδαλάκη, η νίκη του Στέφανου Κασελάκη αρχικά φέρνει μπροστά σε νέα δεδομένα τους εσωκομματικούς του αντιπάλους και έχει διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο. Θέλω να μου σχολιάσεις αυτό, αλλά θέλω και μία απάντηση στο αν απειλείται η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ που μόλις έκανε και αναφορά ο Βασίλης αυτό. Ξεκινάω από το δεύτερο. Προφανώς και απειλείται. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι βαθιστόχαστος πολιτικός αναλυτής για να καταλάβει ότι όταν κάποιος κερδίσει, η αστική ευγένεια επιβάλλει να του πει συγχαρητήρια. Ο κύριος Τσαγαλώτος, ένα άτυπο νούμερο 2 ήταν στο κόμμα τόσα χρόνια, η πιο οργανωμένη τάση, ομπρέλες, 53, πράγματα, θάματα κτλ. Εχθές, ενώ αναφερθήκατε στα συγχαρητήρια που έδωσαν οι πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είπε συγχαρητήρια στον κύριο Κασελάκη. Αυτό νομίζω ότι μας προειδεάζει όλους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον νέο πρόεδρο. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται κανείς να κάνει βαθιστόχαστη ανάλυση εδώ ή να ξέρει πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ιστορικό διασπάσεων πολύ μακρύ από την εποχή του ΚΚΕ, όταν ξεκίνησαμε το ΚΚΕ εσωτερικού και όλες τις εκφάνσεις της ανανοτικής αριστεράς. Τώρα, στην ερώτηση αν θα σηκωθούν να φύγουν σύσσωμοι ή όχι, προσωπικά δεν θα βάζα τα λεφτά μου σε ένα στοίχημα στο ότι θα δούμε μια μαζική αποχώρηση. Μπορεί να δούμε μια συγκροτημένη αποχώρηση από τους ανθρώπους που οργανωμένα θα έλεγα ότι χλέβασαν την υποψηφιότητα Κασελάκη, γιατί το είδαμε αυτό στην προεκλογική περίοδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα έχει μια μαζικότητα. Θα έβλεπες αυτή η μαζική αποχώρηση, όπως λες, να δημιουργήσει και κάποιο νέο κόμμα? Ναι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι
με επικεφαλή τον Ευκλήδη Τσαγαλώτο έχουν μια μακρά ιστορική διαδρομή και αυτό είναι που τους εμποδίζει να αποδεχτούν και αυτό το νέο που από τη βάση ήρθε. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό, αν θα είναι κακό. Δεν ξέρω πώς θα γεμίσει την προεδρική πολυθρόνα ο Στέφανος Κασελάκης. Ξέρω ότι για να κάτσεις καλά σε μια καρέκλα δεν πρέπει να έχει καρφιά. Δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν αυτά τα καρφιά. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν αυτά τα καρφιά. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που εκτιμούν ότι αυτά τα καρφιά θα είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Μια κουβέντα μόνο να πω. Βασίλη. Για να γίνει η διάσπαση, να χρησιμοποιήσουμε το ρόλο διάσπαση, σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα. Για να δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα, δεν θα μείνουν 6-7 βουλευτές αμέτωχοι. Θα πρέπει να φύγουν 10 βουλευτές για να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να είναι στο υπόλοιπο διάστημα της τετραετίας ένα ξεχωριστό κόμμα με αρχηγό, με λόγο στη Βουλή, με χρηματοδότηση και οτιδήποτε. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, το θεωρώ απίθανα δύσκολο. Το θεωρώ απίθανα δύσκολο. Θα πρέπει να κάνει εξαλωσύνες ο κύριος Κασελάκης για να γίνει, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Ό,τι είναι και να γίνει, θα γίνει αρκετά πριν από τις ευρωεκλογές, ώστε αυτό το κόμμα να κατεβεί στις ευρωεκλογές. Διαφορετικά, διάσπαση δεν θα υπάρχει αν δεν έχουμε κάτι τέτοιο μέχρι τις αρχές του Γενάρη. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Η εποχή Κασελάκη για τον ΣΥΡΙΖΑ μόλις ξεκίνησε.